Θέλω να ακούσετε τον επόμενο συνομιλητή, η ιδιότητα του οποίου είναι ένας απλός πολίτης, εργαζόμενος. Όμως με έκπληξη διαπίστωσα ότι είναι από εκείνους πολίτες που δεν κάθεται στα αυγά του, είναι ανήσυχος. Ο άνθρωπος συνδύασε γεγονότα, βρήκε την είδηση, βρήκε τους χάρτες, βρήκε τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα στο διαδίκτυο, δεν έκανε κάτι, και κάθισε και τα συνέθεσε. Που, τι προέκυψε, έχει ήδη δημοσιευτεί σε ιστότοπο στο Μιλιτέρ. Ένας αποκαλυπτικός χάρτης που θέτει αμήλικτα ερωτήματα και εκθέτει ενδεχομένως πολιτικές ηγεσίες σε Ελλάδα και Κύπρο. Είναι ο κύριος Θεμιστοκλής Συμβουλόπουλος, θέλω να τον ευχαριστήσω. Πρέπει να σας πω ότι μέσα από το διαδίκτυο τον εντοπίσαμε, ούτε μας ήξερε ούτε τον ξέραμε. Καλημέρα κύριε Συμβουλόπουλε. Καλημέρα κύριε Σαχίνη και ευχαριστώ για τις φιλοφρονήσεις. Όχι, μου έκανε εξαιρετική εντύπωση, όχι δουλειά δημοσιογράφου, δουλειά αναλυτή είναι αυτή εδώ. Αλλά θέλω, ναι μην γελάτε, θέλω να τα πείτε εσείς, δεν θα το καπελώσω δηλαδή, απλά θα πω ότι δεν σκάψατε σε κάτι μυστικό και απόρριτο. Πήρατε μία είδηση που δημοσιεύτηκε, αν κατάλαβα καλά τη μεθοδολογία, στις 7 Ιουνίου του 19 στον Ακριβώς. ελληνικό ιστότοπο, πολύ γνωστό, το INGR. Από εδώ και κάτω εσείς. Ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε, κάπως όπως τα λέτε είναι τα πράγματα, με την έννοια ότι έχουμε ένα μικρόβιο ως ανησυχούντες πολίτες και με όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα εδώ και χρόνια, αλλά και ειδικά την τελευταία περίοδο με τα εθνικά ζητήματα, να έχουμε αυτό το μικρόβιο το να ψάχνουμε λίγο περισσότερο τα πράγματα, με την έννοια μιας υπευθυνότητας που πρέπει να αρμόζει σε έναν πολίτη που δεν θέλει να επαναπαύεται μόνο από την ενημέρωση και την πληροφόρηση της κυρίαρχης προπαγάνδας, έτσι όπως εμφανίζεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Λοιπόν, για να μην μακρηγορώ, αυτό που έχουμε μπροστά μας εδώ πρόκειται για, όπως το είπατε, για έναν αποκαλυπτικό χάρτη, ο οποίος κατά τη γνώμη μου είναι ένα ντοκουμέντο ουσιαστικά και αναγκαστικά από μόνο του, σαν ντοκουμέντο και σαν είδηση, με την ανάλυση που του πρέπει, θέτει κάποια πολύ συγκεκριμένα αμήλικτα ερωτήματα, όπως είναι και ο τίτλος του άρθρου, τα οποία καλείται η ηγεσία η ελληνική και κατά δεύτερο μάλλον και οι δύο ηγεσίες των δύο κρατικών υποστάσεων της Ελλάδας, της Κύπρου και της Ελλάδας, να απαντήσουν, διότι ούτε έχουν αναφερθεί καθόλου στο ζήτημα, ούτε έχει διαψευστεί, ούτε εν πάση περιπτώσει έχει γίνει κάποια κίνηση. Στο ρεζουμέ, ο χάρτης είναι ένας χάρτης που αποχαρακτηρίστηκε, όπως σωστά το είπατε, δηλαδή ήταν ένα διαβαθμισμένο απόρριτο έγγραφο της επίσημης υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, τον ΗΠΑ. Συγκεκριμένα το όνομα της είναι Bureau of Energy Resources, που αποχαρακτηρίστηκε στις 5 Ιουνίου του 2019. Γραφείο Ενεργειακών Πόρων δηλαδή, να ακριβώς. Τα λέμε και ελληνικά. Ακριβώς. Γραφείο Ενεργειακών Πόρων. Αποχαρακτηρίστηκε λοιπόν και δόθηκε στη δημοσιότητα. Ο χάρτης αυτός όμως είναι καθ' ολοκληρίαν, έτσι, κατά κυριολεξία αποκαλυπτικός, διότι μας φέρνει σε μια κατάσταση με όσα συμβαίνουν σήμερα να έρχονται αυτά να επιβεβαιώνουν ενδεχομένως κάτι το οποίο δεν ξέρει ο ελληνικός λαός. Δηλαδή, έχουμε ένα χάρτη ο οποίος αποτυπώνει κατά κάποιο τρόπο τις υφαλοκρηπίδες και τις ΑΟΣ της Τουρκίας και της Κύπρου, για μας που ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα. Έχει και τις άλλες περιοχές βέβαια, και της Αιγύπτου και της Συρίας και του Λιβάνου, αλλά εμείς μιλάμε για το δικό μας ζήτημα. Και μέσα από αυτό αποτυπώνεται η ενεργειακή δρόμη και η αγωγή εξαγωγής φυσικού αερίου και πού κατευθύνονται. Το παράδοξο στην όλη ιστορία είναι ότι όλος ο χάρτης έρχεται να ταυτιστεί με τις διεκδικήσεις της σημερινής Τουρκίας. Δηλαδή με αυτά που σήμερα βλέπει όλος ο ελληνικός λαός, τις διεκδικήσεις που υπάρχουν, τις διαγραμμίσεις, τα όρια κτλ. Και ερχόμαστε να αναρωτηθούμε, δηλαδή να το κάνουμε λίγο πιο λιανά. Μισό λεπτό, εγώ θα ξεκινήσω εγώ τώρα. Μισό λεπτό. Δεν έχουμε και το χάρτη μπροστά μας για να διευκολυνθούμε, αλλά εμπάσχετος. Εγώ όμως θέλω να σας ρωτήσω, από το χάρτη που βλέπω, αυτόν που εσείς δημοσιεύσατε, που επαναλαμβάνω, είναι αποχαρακτηρισμένος. Πέρασε από το INGR, έχετε δίκιο κτλ. Δεν υπάρχει πουθενά, με συγχωρείτε δηλαδή, ο EastMed.
Και ξέρετε, όχι, στην Κρήτη βέβαια αυτό συζητάμε, τον EastMed συζητάμε. Κοιτάξτε να δείτε, η πρώτη μου, πώς θα το πω, η ανάγκη που με έκανε να ψάξω ήταν γιατί ήθελα να ασχοληθώ λίγο παραπάνω με τον EastMed και τον τρόπο που αυτός μπήκε μπροστά να υλοποιηθεί. Λοιπόν, εδώ ο χάρτης αυτός δεν αποτυπώνει κανέναν EastMed. Αντίθετα, αποτυπώνει άλλους αγωγούς, οι οποίοι ξεκινάνε από τα κοιτάσματα τα οποία θα ξεκινούσε ο EastMed, αλλά καθόλου δεν ακολουθούν τη διαδρομή προς την ελληνική επικράτεια και προς την Κρήτη, όπως μας είχαν πει για τον EastMed. Ακολουθούν τελείως διαφορετικές διαδρομές. Ο ένας, η μία διαδρομή ξεκινάει από το κοίτασμα Αφροδίτη και το Λεβιάθαν του Ισραήλ και καταλήγει στο Ισκέντερουν, δηλαδή την Αλεξανδρέτα της Τουρκίας. Και ο άλλος αγωγός, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι είναι προτινόμενη και θα εξηγήσω τι σημαίνει αυτό, φτάνει στο νότιο τμήμα της Ελληνικής Κυπριακής Δημοκρατίας, μπαίνει μέσα στα ελεύθερα εδάφη, συνεχίζει στα κατεχόμενα, περνάει τη θαλάσσια διαδρομή μέχρι να καταλήξει στην Τουρκία. Η EastMed δεν υπάρχει πουθενά. Okay, ένα μεγάλο κρατούμενο είναι αυτό. Παρακάτω. Ο χάρτης δεν αναγνωρίζει κυπριακή υφαλοκρηπίδα στο μέρος που αντιστοιχεί στην ελεύθερη κυπριακή δημοκρατία, ενώ η κυπριακή ΑΟΣ δεν αποτυπώνεται στο σύνολό της, αλλά μόνο στο οριοθετημένο κομμάτι με το Ισραήλ, την Αίγυπτο και το Λίβανο. Τα λέω παρακάτω. Αναγνωρίζεται η υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ της Τουρκίας, δυτικά της Κύπρου και νότια μέχρι τη μέση γραμμή με την Αίγυπτο, και δυτικά έως τον 28ο μεσημβρινό, δηλαδή τη μισή Ρόδο, εκεί ακριβώς που είχαμε την πρόσφατη οριοθέτηση μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου. Μάλιστα. Εδώ. Αυτός, μισό λεπτό, ο χάρτης αποχαρακτηρίστηκε το 19. Έχετε υπόψη σας πότε είχε φτιαχτεί αυτός ο χάρτης στο Υπουργείο Εξωτερικών? Ο χάρτης λοιπόν αυτός, γι' αυτό θα το πούμε παρακάτω, και εδώ είναι το μεγάλο ερωτηματικό και το μεγάλο κρυφό πράγμα το οποίο αναδείχθηκε και θέτει τα αμήλικτα ερωτήματα. Έτσι, ο χάρτης αυτός προτάθηκε από τον κύριο Άμος Χοκστάιν, ο κύριος Άμος Χοκστάιν ήταν ο υφυπουργός, να το πούμε έτσι, για τα ζητήματα ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Είναι πολύ γνωστός, τον ξέρουν όσοι ασχολούνται με τα ζητήματα. Μάλιστα συνεργάστηκε και πολύ στενά με τον αντιπρόεδρο Τζον Μπάιντεν, σημερινό υποψήφιο των Ηνωμένων Πολιτειών για την Προεδρία. Αυτό το λέω σε αποστροφή για να καταλάβουμε ότι η εξωτερική αμερικανική πολιτική δεν διαχωρίζει. Προφανώς. Τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ρεπουμπλικανούς και δημοκρατικούς. Λοιπόν, ο κύριος Χοκστάιν λοιπόν έδωσε τον χάρτη αυτό στον κύριο Ερντογάν την περίοδο που υπήρχε διαπραγμάτευση για το Κυπριακό, δηλαδή την τριετία 2015-2017. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό το δημοσίευμα το οποίο αναφέρεται στο περιστατικό, το οποίο είναι από ένα δημοσιογραφικό αμερικανικό site, το οποίο είναι σχεδόν ημιεπίσημο του Λευκού Οίκου, είναι πολύ, πολύ συγκεκριμένο, το McClatchy, έτσι λέγεται. Λοιπόν, όπου μας λέει ότι δόθηκε και στον κύριο Ερντογάν και πήραν γνώση και η ηγεσία της Κύπρου και η ηγεσία του Λιβάνου και η ηγεσία της Αιγύπτου. Λοιπόν, προφανώς στο Κραν Μοντανά ήταν και η ελληνική ηγεσία εκεί, γιατί τότε διαπραγματευόμασταν για το κυπριακό ζήτημα. Είναι, κατά τη γνώμη μου, είναι εντελώς αδύνατο να μην έχει έρθει σε γνώση και της ελληνικής κυβέρνησης εκείνη την εποχή, που πρέπει να πούμε ότι ήταν η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα και όχι η σημερινή κυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει, για να συνεχίσω λιγάκι, κύριε Σαχίνη, επίσης, ο χάρτης μας δείχνει ότι η ισχυριζόμενη και αναγνωρισμένη από το χάρτη η υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας καταλαμβάνει και επικαλύπτει μέρους περίπου τον μισό, αν το δει κάποιος, των οριοθετημένων οικοπαίδων της Κυπριακής ΑΟΣ στο νοτιοδυτικό της τμήμα, δηλαδή τα οικόπεδα 4, 5, 6 και 7. Επίσης, δεν υπάρχει πουθενά το ελληνικό νησιωτικό σύμπλεγμα του Καστελόριζου, ενώ εν αντιθέσει αναγνωρίζεται στο σημείο αυτό η υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας. Και επίσης, η επίρρεια της υπηρετικής Τουρκίας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αναγνωρίζεται όπως αυτή αποτυπώθηκε στο πρόσφατο μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης σε ποσοστό άνω του 80%, όπως το βλέπουμε στο χάρτη. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ. Ναι, είναι σαφές αυτό που περιγράφεται και έτσι είναι στο χάρτη, αλλά εγώ έχω μια ερώτηση τρίπλα. Θα σας πει κάποιος, αυτοί είναι σχεδιασμοί δυνητικοί του αρμόδιου γραφείου στο Υπουργείο Εξωτερικών Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι. Δεν είναι ένα επίσημο με την έννοια κυρωτικό έγγραφο. Όχι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Αλλά πέστε μου κάτι.
Εκ των αποτελεσμάτων των οποίων βλέπουμε αυτή τη στιγμή με την επιθετικότητα της Τουρκίας, με την υπογραφή της ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, οι οποίες μόνο και μόνο αυτές οι δύο περιπτώσεις που σας ανέφερα έρχονται να επιβεβαιώσουν αυτόν το χάρτη εδώ, διότι η Τουρκία δεν ζητάει κάτι παραπάνω από αυτό που λέει ο χάρτης. Αν δούμε τους χάρτες... Η αλήθεια είναι με τις Ναύτεξ τώρα που έχουμε υπόψη μας και το χάρτη που βλέπω εγώ μπροστά μου, δεν το βλέπουν οι ακροατές. Ναι, δεν υπάρχει απόκληση. Έχετε δίκιο σε αυτό. Δεν υπάρχει απόκληση. Επομένως, εκ του αποτελέσματος πάντα συζητάμε, έρχεται αυτός ο χάρτης, ο οποίος ναι, είναι proposed χάρτης, δηλαδή είναι προτινόμενες διαδρομές. Προτινόμενες υφαλοκρηπίδες, προτινόμενες αποκλειστικές οικονομικές ζώνες. Μα διεκδικείται από την Τουρκία αυτή τη στιγμή. Και η Ελλάδα κάνει συμφωνία με την Αίγυπτο, η οποία δικαιώνει το χάρτη αυτό. Εγώ δεν είμαι κανένας συνωμοσιολόγος να πω ότι αυτό υπάρχει. Μα συμβαίνει ήδη. Συμβαίνει ήδη. Εδώ δεν υπήρξε ούτε μία διάψευση, κύριε Σαχίνη, ούτε μία διαμαρτυρία, ούτε μία νήξη από την περίοδο του 2015-17 για αυτά τα ζητήματα. Και ερχόμαστε σήμερα να βλέπουμε μια Τουρκία να διεκδικεί ακριβώς αυτά που εμφανίζει ο χάρτης. Και το απλοϊκό μου ερώτημα, ως ένας απλός άνθρωπος, ο οποίος τυχαίνει να ασχολούμαι λίγο παραπάνω με αυτά τα ζητήματα, συγγνώμη που θα το πω και δεν είναι συνωμοσιολογικό, μήπως εφόσον ήρθε σε γνώση αυτός ο χάρτης εκεί, το 2015-17, μήπως υπάρχει και κάποια συμφωνία κρυφή, την οποία δεν την ξέρουμε και τώρα τη βλέπουμε να υλοποιείται και απλά, όπως πολύ ωραία είπε και ο κύριος Γρίβας που τον άκουγα στην προηγούμενη συνέντευξή σας, προσπαθούν πληροφοριακά, μια καταιγίδα πληροφοριακή, να αποπροσανατολίσουν τον ελληνικό λαό και είναι όλα σε μια δρομολόγηση την οποία κανένας από την κοινωνία μας δεν γνωρίζει. Πάντως, εγώ βάζω αυτά τα απλά ερωτήματα. Ναι, καλά κάνετε και βάζετε τα ερωτήματα. Ελευθερία έχουμε ακόμη. Όχι μόνο στην πατρίδα, σε όλο τον κόσμο, θέλω να πιστεύω. Όμως, κοιτάξτε τώρα, έρχεται και αυτό το φόρουμ, το ενεργειακό, ναι, στο οποίο μετέχουμε. Μετέχουμε εμείς, μετέχει η Κύπρος, μετέχει η Αίγυπτος, μετέχει το Ισραήλ, δεν μετέχει η Τουρκία. Ναι. Μόλις προχθές και δημοσίευε ένα χάρτη όπου ως διαμαγείας στο βόρειο κατεχόμενο τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας εμφανίζει την τουρκική δημοκρατία της Βορείου Κύπρου. Έτσι. Καταλάβατε. Έτσι, έτσι. Και όχι μόνο αυτό. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ διότι ήρθε κατά κάποιο τρόπο να επιβεβαιώσει το χάρτη αυτό που δημοσίευσα και μου δημοσίευσε το Μιλιτέρ. Να είναι καλά ο κ. Καρβουνόπουλος. Έρχεται να επιβεβαιώσει αυτούς τους ισχυρισμούς. Βγαίνει λοιπόν το East Med Gas Forum, το οποίο είναι μια συμμαχία κατά κάποιο τρόπο χωρών που ενδιαφέρεται για την καλή εξαγωγή και για την διαμόρφωση, ας πούμε, της περιοχής σε σχέση με τους ενεργειακούς της πόρους, και λέει αυτό που λέτε, αναφέρει την Κυπριακή Βόρεια Δημοκρατία της Κύπρου, έτσι όπως το λέτε, και ταυτόχρονα παρακαλεί την Τουρκία κάποια στιγμή να ευελπιστήσει να μπει σε αυτή τη συμμαχία για να προχωρήσουμε όλοι αδελφωμένοι και αγαπημένοι. Βέβαια, το ότι η Τουρκία για να μπει σε αυτή τη συμμαχία έχει βάλει στο τραπέζι όλη αυτή την ατζέντα επιθετικότητας δεν αφορά προφανώς το East Med Gas Forum, ούτε μας λένε τίποτα για τον East Med που τελικώς δείχνει να ήταν ένα πυροτέχνημα. Όπα, τι λέτε, δεν μας λέτε, σας έχω εγώ είδηση εδώ. Μόλις προχθές το αρμόδιο τμήμα της Κομισιόν στα πλαίσια της πράσινης ανάπτυξης, πράσινης οικονομίας, απολιγνητοποίησης κτλ. Ο αρμόδιος του έκανε μία εισήγηση με την οποία ο East Med μπορεί να μην είναι επιλέξιμη δαπάνη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι πάμε σε μία άλλη φορά πραγμάτων. Μπορεί. Είναι εισήγηση, δεν είναι απόφαση, πρέπει να το πω αυτό, αλλά αυτή είναι η εισήγηση. Έτσι. Κοιτάξτε, δεν το ξέρα το συγκεκριμένο, ακόμα καλύτερα. Ξέραμε από την αρχή, γι' αυτό και εγώ μπήκα στη λογική να ψάξω λίγο περισσότερο για τον East Med και τελικά έπεσα πάνω σε αυτό το δημοσίευμα. Είναι ότι γνωρίζαμε και από φίλους μηχανικούς που έχουν ασχοληθεί πολύ με αυτά τα ζητήματα και έχουν συμμετάσχει ανά καιρούς σε διάφορα τέτοια project, ότι ήταν πάρα πολύ δυσβάσταχτο και το οικονομικό κόστος και το τεχνικό μέρος του αγωγού. Από εκεί λοιπόν ξεκίνησε το ενδιαφέρον σας. Το ενδιαφέρον το δικό μου να δω, ρε παιδί μου, κάτσε να δούμε τι γίνεται εδώ. Πώς ακριβώς μας τα λένε τα πράγματα, μήπως δεν είναι έτσι. Και ο του θαύματος πέσαμε πάνω σε αυτή την ιστορία. Πάντως, λοιπόν, αυτό που θέλω να πω, κύριε Σαχίνη, είναι ότι εδώ
Αυτό είναι, αποτυπώνει μια συμφωνία αυτός ο χάρτης. Αυτός ο χάρτης προτάθηκε σε 4-5 συγκεκριμένες χώρες την εποχή που διαδραματιζόταν η διαπραγμάτευση στο Κραν Μοντανά για το κυπριακό ζήτημα. Αυτός προτάθηκε ως συμφωνία. Από τότε, από το 2015 και μετά, 17, βγήκε η Τουρκία τόσο πολύ επιθετικά. Εγώ δεν είχα δει πριν χάρτες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο με αυτές τις διαδραμίσεις. Καλά, πάντα τους είχε. Ας το αφήσουμε αυτό. Πάντα τους είχε. Είναι όμως μια υπόθεση η οποία ευλόγως, μάλιστα, είναι στο σαν πεδίο. Σαν να πήρε μια πλάτη. Πώς να σας το πω διαφορετικά. Λοιπόν, αυτό μένει να το δούμε μέρα κατά με τη μέρα. Γνώμη μου πάντα. Προφανώς. Και εδώ είναι η γνώμη σας, η οποία προς τιμή σας σε δημόσια βάσανο θέλω, διότι έχει δημοσιοποιηθεί στο Μιλιτέρ, καλά το είπατε, του Πάλου Καρβουνόπουλου. Θέλω, κύριε Συμβουλόπουλε, πριν κλείσουμε, να σας ρωτήσω κάτι εντελώς άσχετο. Ναι. Τι επαγγέλλεστε, είστε γεωπολιτικός, γεωφυσικός, ποιο είναι το επαγγελμά σας? Κοιτάξτε να δείτε, όχι, το δεν πω. Το λέω, δεν το λέω υποτιμητικά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αλλά αυτή η δουλειά εδώ θέλει στοιχειώδος. Αλίμονο, ναι. Όχι, η ιδιότητά μου είμαι μουσικός. Είμαι μουσικός, επαγγελματίας μουσικός, εργάζομαι στην ΕΡΤ, στα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και είχα και μια πολύ μεγάλη συνεργασία τα προηγούμενα χρόνια, μια 15ετία περίπου, με τον μεγάλο συνθέτη μας, τον Μίκη Θεοδωράκη. Αλλά αυτό είναι έτερον εκάτερον. Κοιτάξτε, κύριε Σαχίνη, μιας και το θέτετε το θέμα. Έχουμε λίγο εγκλωβιστεί σαν ελληνική κοινωνία από τις γνώμες των ειδικών. Εγώ τις σέβομαι τις γνώμες των ειδικών και αλίμονο αν δεν είχαμε τους ανθρώπους αυτούς με την αξιοπιστία τους να μπορούν να μας ανοίγουν δρόμους είτε στη γεωπολιτική, είτε στα γεωστρατηγικά, είτε στην ιατρική, είτε στην οικονομία, πολύ περισσότερο που είμαστε και πολύ ταλαιπωρημένοι. Αλλά δεν μπορεί να αφαιρέσουμε το δικαίωμα και τα λογικά επιχειρήματα και τη βαθιά κριτική σκέψη από τους απλούς πολίτες, οι οποίοι έχουν το ενδιαφέρον να κάτσουν να ψαχουλέψουν λίγο παραπάνω τα πράγματα. Αυτό το πράγμα δηλαδή πρέπει να φύγει, γιατί τίνει να γίνει ένα θέσφατο ότι αν εσύ δεν είσαι γεωπολιτικός, τι είναι αυτά που μας λες. Δεν είναι έγκριτα. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Εγώ θέτω μία κατάσταση, θέτω κάποια συγκεκριμένα επιχειρήματα και αν θέλει οποιοδήποτε να βγει, ας τα διαψεύσει. Δεν κάνει ένα πρόβλημα. Και επίσης ας βγει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή και η προηγούμενη κυβέρνηση να μας πει για αυτό το χάρτη. Να μας πει, όχι παιδιά, δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα λέτε. Ήταν κάτι το οποίο ναι, μεν προτάθηκε, αλλά δεν ούτε καν συζητήθηκε και. Ας βγει να το πει. Δεν έχουμε ακούσει τίποτα. Κύριε Συμβουλόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα από το αστραπόβροντο Ηράκλειο. Να είστε καλά.